Ακόμη ένα στοιχείο που αποδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο τη περιοχή αποτελεί το ταφικό μνημείο που αποκαλύφθηκε στον Δωρίσκο των Φερών παρά το γεγονό ότι οι πληροφορίε για την ταυτότητά του είναι ακόμη συγκεχημένε. Τα ταφικά μνημεία τα οποία βρίσκουμε και στην Ενδοξυπάρα αλλά και εδώ νομίζω ότι καταδεικνύουν ότι ο τόπο μα είναι πλούσιο και στην ιστορία και το έβριμα αυτό στο Δωρίσκο δημιουργεί την ανάγκη Προ την πολιτεία, γιατί ο Δήμο μα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να βοηθήσει την αρχαιολογική υπηρεσία. Δηλαδή, εδώ και περίπου 8 μήνε, φιλοξενούμε σε τέσσερα γραφεία στην παλιά μας Δημαρχία την αρχαιολογική υπηρεσία του Εύρου. Και πληρώνουμε και όλα τα λειτουργικά του έξοδα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε προ το παρόν. Αυτό κάνουμε. Προσπαθήσαμε να αγοράσουμε δύο ακίνητα που βρίσκονται στην Ακρόπολη του Δωρίσκου. Uh, δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να το κάνουμε, αλλά uh, θα συνεχίσω την προσπάθειά μου να βοηθήσουμε. Την αρχαιολογική σκαπάνη να βρει κι άλλα όπω αυτόν τον τάφο. Οι επίσημε ανακοινώσει θα γίνουν από την αρχαιολογική υπηρεσία, ωστόσο ήδη έχουν ληφθεί κάποιε πληροφορίε από τα πρώτα ευρήματα. Πάντω και αυτό το μνημείο μπορεί να λειτουργήσει θετικά στο τουριστικό προφίλ τη περιοχή. Βέβαια, ήταν συγκλημένο από ό,τι πληροφορήθηκα, αλλά βρέθηκαν κάποια νομίσματα. Η αρχιτεκτονική δομή του τάφου δίνει κάποιε απαντήσει για την εποχή αυτή, ιδιαίτερα στον τόπο μα. Και ό,τι βρίσκουμε παλιό είναι καλό α, γιατί α, αναβιβάζει και σε α, ιστορικό, α, αρχαιολογικό επίπεδο α, την περιοχή μας. Ό,τι λοιπόν προστίθεται δημιουργεί μια α, υπέρτερη αξία την οποία την εγκαταλευόμαστε για να προσελκύσουμε και τουρίστες αλλά για να ανεβάσουμε τον πλούτο και στο επίπεδο αυτό της περιοχής μας.